Έρχομαι από Σέρες. Γεννήθηκα στη Λαμία, μεγάλωσα εδώ. Ήρθα στη Λαμία το 2015 με σκοπό να ξεκινήσω σαν προπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα Πληροφορική με εφαρμογές στη βιοιατρική. Είμαι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη βιοιατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τελείωσα το προπτυχιακό. Έκανα εγγραφή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και πρόσφατα έκανα και την αίτησή μου για να ξεκινήσω ως υποψήφια διδάκτορα στο ίδιο τμήμα. Έκανα το μεταπτυχιακό μου επίσης εδώ, στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοιατρική. Εγώ διάλεξα τη ροή πληροφορικής. Και τώρα είμαι υποψήφια διδάκτορα στο ίδιο τμήμα. Ήταν επιλογή σου? Θα ήθελα να μας περιγράψεις, να μας πεις δύο λόγια για το Πανεπιστήμιο. Ναι, μου άρεσε εξ αρχής πάρα πολύ, αν και δεν ήμουνα πολύ σίγουρη όταν πρώτο ήρθα το 2015 για το τμήμα, όχι για την πόλη, πιο πολύ για το τμήμα δεν ήμουνα σίγουρη αν ήθελα να σπουδάσω σε αυτό το αντικείμενο. Προτιμούσα ή μάλλον είχα ως πρώτη επιλογή το χημικό στην Κρήτη, αλλά από τον πρώτο κιόλας μήνα συνειδητοποίησα πως αυτό είναι το τμήμα που θέλω, αυτό είναι το αντικείμενο που θέλω. Και έτσι φανταζόμουν, σε αυτό το αντικείμενο φανταζόμουν την επαγγελματική μου καριέρα. Ήταν η πρώτη μου επιλογή, τη δεύτερη χρονιά βέβαια. Έδωσα με το 10%. Στην αρχή είχα περάσει το φυσικό στα Γιάννενα, αλλά λόγω κάποιων οικονομικών δυσκολιών επέλεξα να γυρίσω πίσω στην πόλη μου. Και διάλεξα το συγκεκριμένο τμήμα γιατί συνδυάζει την ουσία την πληροφορική με τη βιοιατρική. Και αυτό δίνει στο φοιτητή την ευκαιρία να γνωρίσει και τα δύο αντικείμενα και του δίνει και την ευελιξία στη συνέχεια να αποφασίσει και ποιο από τα δύο θέλει να συνεχίσει. Ποιο είναι αυτό το τμήμα? Πες μας δύο λόγια. Ωραία. Το τμήμα λέγεται Πληροφορική με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, όπως προανέφερα. Με τι ασχολείται? Συνδυάζει τις τεχνολογίες, την πληροφορική, με βιολογικές εφαρμογές. Δεν υπάρχουν διακριτές κατευθύνσεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μαθήματα που επικεντρώνονται περισσότερο στο κομμάτι της πληροφορικής και της επιστήμης των υπολογιστών και κάποια μαθήματα που είναι αμιγώς βιολογικά και κάποια που συνδυάζουν και τα δύο γνωστικά πεδία. Αυτή την περίοδο πολλά παιδιά προετοιμάζονται για πανελλήνιες και θα ετοιμάσουν το μηχανογραφικό. Να επιλέξουν την πληροφορική στη βιοιατρική, στη Λαμία. Φυσικά, αν τους αρέσει η πληροφορική, έτσι, και αν θέλουν να δουν και ένα ακόμα αντικείμενο, το οποίο έχει αρκετές εφαρμογές στο μέλλον και είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένους επιστήμονες πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο της βιοιατρικής και μάλιστα σε συνδυασμό της πληροφορικής με τη βιοιατρική, ναι, θα τους έλεγα να το επιλέξουν. Δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες στο τμήμα. Προφανώς θέλει δουλειά, θέλει διάβασμα. Πρέπει ο κάθε φοιτητής να ασχολείται και να αφιερώνει χρόνο. Προφανώς δεν λέω να μην ζήσει τα φοιτητικά του χρόνια, αν είναι δυνατόν. Αλλά οι φοιτητές που θα προσπαθήσουν, δεν υπάρχει αμφιβολία πως σε αυτό το τμήμα θα πάνε μπροστά. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα παλαιότερων αποφύτων που διαπρέπουν και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Όσον αφορά λοιπόν την πόλη μας, είσαι από τη Λαμία. Ναι. Θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια. Είναι ωραία για έναν φοιτητή εδώ? Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα στη Λαμία. Παρόλο που θα μου λέγει κάποιος ότι συνέχισες στην πόλη σου, δεν ήθελες να φύγεις. Είναι τελείως διαφορετικά. Αλλάζει, ζεις στην ίδια πόλη, αλλά με άλλα δεδομένα πλέον. Είσαι στο πανεπιστήμιο, γνωρίζεις καινούριο κόσμο. Οι φοιτητές σου τι λένε που έρχονται από άλλα μέρη? Τους αρέσει η Λαμία, τους αρέσει, γιατί είναι μια μικρή πόλη. Οι φοιτητές μπορούν να βρεθούν μεταξύ τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μπορούν να μεταβούν πολύ εύκολα στη σχολή τους. Έχει αυτό το ωραίο της μικρής πόλης, είναι όμορφα. Οι φιλίες που χτίζει σε μία επαρχιακή πόλη, σε μία μικρή πόλη, συνήθως είναι πολύ πιο δυνατές από ό,τι θα είναι σε μία πιο μεγάλη πόλη. Γιατί έχει τύχει φίλη μου να με πάρει 3 ώρα τα ξημερώματα και να μου πει «δεν είμαι καλά». Απλά ντύθηκα και πήγα σε 5 λεπτά ήμουν σπίτι της. Που αυτό καταλαβαίνουμε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, σε μία μεγαλύτερη πόλη,
που υπάρχουν μεγαλύτερες αποστάσεις και πιθανόν δύο άτομα να μένουν σε διαφορετικά, σε διαφορετικές περιοχές, είναι αδύνατο. Το περιβάλλον στο πανεπιστήμιο πώς είναι? Το περιβάλλον στο πανεπιστήμιο είναι αρκετά καλό. Έχουμε αρκετά αξιόλογους καθηγητές, αρκετά αξιόλογους επιστήμονες. Το γνωρίζω γιατί και εγώ αυτή τη στιγμή έχω συνεχίσει και έχω γνωρίσει περαιτέρω τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να κάνουν τους φοιτητές και να νιώσουν άνετα στη σχολή, αλλά και να τους μεταδώσουν όσο καλύτερα γίνεται τις γνώσεις τους και να τους κάνουν να αγαπήσουν το αντικείμενο. Ήταν το περιβάλλον από την πρώτη στιγμή πάρα πολύ φιλικό και οικογενειακό. Ξέρετε, η μετάβαση από την δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια είναι πάρα πολύ μεγάλη η αλλαγή. Και δεν σας κρύβω πως όταν πρωτοήρθα στην Λαμία ήθελα να έρθω πάρα πολύ για να ξεκινήσω την πολυπόθητη φοιτητική ζωή, αλλά είχα και το άγχος και την αγωνία για το καινούριο. Οι καθηγητές και το περιβάλλον που είναι δημιουργημένο ήδη είναι πάρα πολύ θετικό. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Υπάρχει μια πολύ καλή και υγιή σχέση μεταξύ φοιτητών, μεταξύ φοιτητών, καθηγητών και ερευνητών. Ήταν κάτι που βοήθησε, πιστεύω, όλους να εναρμονιστούν με την καινούργια του ζωή. Εσύ όλα αυτά τα χρόνια ήσουν στη Λαμία? Ναι, με μία μικρή διακοπή, καθώς έφυγα ως Εράσμους, ως φοιτήτρια Εράσμους στην Οστράβα της Τσεχίας για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, και εκεί κατάλαβα αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι υπάρχει ένα πολύ καλό και οικογενειακό, φιλικό κλίμα μεταξύ όλου του ανθρώπινου δυναμικού πάνω στο τμήμα, που δύσκολα συναντάμε σε άλλα πανεπιστήμια. Το κατάλαβα πάρα πολύ έντονα, γιατί το πανεπιστήμιο εκεί είναι πολύ μεγάλο και δεν υπάρχει αυτή η ενότητα, αυτή η ενοποίηση μεταξύ των ανθρώπων του. Παρ' όλα αυτά, σαν εμπειρία ήταν απίστευτη και ευχαριστώ πάρα πολύ το τμήμα που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Η εμπειρία του να δούμε κάτι καινούριο, του να δω κάτι καινούριο στο ακαδημαϊκό και γενικά και στο κοινωνικό, γιατί ως φοιτήτρια Εράσμους έκανα και ταξίδια, ήρθα σε επαφή με νέους ανθρώπους, με καινούργιες συνήθειες, και ήταν κάτι που δεν θα το άλλαζα. Πώς φαντάζεσαι την Ιταλία μετά, τι θέλει να ακολουθήσει, τι θέλει να κάνει? Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω στο πανεπιστήμιο, να συνεχίσω δηλαδή ακαδημαϊκά. Ως καθηγήτρια, ας πούμε. Ως καθηγήτρια, ναι. Στην αρχή, όταν ήμουν φοιτήτρια, δεν είχα σκεφτεί ότι θα ακολουθήσω αυτή την πορεία, αλλά επειδή τη γνώρισα και επειδή βλέπω ότι είναι μια πορεία η οποία σε εξελίσσει συνεχώς σαν άνθρωπο, είναι μια πορεία συνεχόμενης μάθησης. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ και η επαφή με τους φοιτητές και η διαδικασία της διδασκαλίας. Οπότε, προς το παρόν, αυτό ονειρεύομαι για το μέλλον και ελπίζω να τα καταφέρω.